Με μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια του 13ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ενώ μάλιστα έκανε εκτενείς αναφορές στη σύζευξη πολιτικού φιλελευθερισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης αλλά και στα εθνικά θέματα. Ελλάδα από την αρχή, όχι όμως από το μηδέν. Ο σεβασμός στη διάκριση των εξουσιών, η κατοχήρωση των δικαιωμάτων, η εφαρμογή των νόμων είναι προαπαιτούμενα για την ανάπτυξη της οικονομίας και την ευημερία των πολιτών. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ανακοίνωσε και μια σειρά φοροελαφρύνσεων για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά θα πληρώνουν χάρη στο φορολογικό νομοσχέδιο, που θα είναι σε λίγες μέρες νόμος του κράτους, λιγότερους φόρους. Και ο ΕΝΦΙΑ έχει ήδη μειωθεί μέσω σταθμικά κατά 22% για όλους τους Έλληνες και παντού στην Ελλάδα. Ένα χρόνο νωρίτερα από ό,τι είχαμε πει ότι θα το κάναμε. Ενώ τέλος δεσμεύτηκε για κατοχήρωση δικαιωμάτων και εφαρμογή των νόμων για την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας. Δεν θέλω να ξεχνάτε πως η αλαζονία και η αυταρέσκεια στην εξουσία είναι πάντα κακός σύμβουλος και χρέος μου είναι να μην επιτρέψω τέτοιες συμπεριφορές να σκιάσουν τη διαδρομή μας. Φάρος μας, λοιπόν, πρέπει να παραμείνει η αλήθεια και η ειλικρίνεια. Δεν θα κρύψουμε από το λαό τις δυσκολίες που συναντάμε. Ούτε θα αρνηθούμε ολισθήματα. Κάποια από τα τελευταία, μάλιστα, εγώ πρώτος και θα αναγνωρίσω και θα σπέσω να θεραπεύσω. Επίσης, στον Εύρο αναμένεται να επισκεφθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Η επίσκεψή του στην πρωτεύουσα του Εύρου εντάσσεται στο πλαίσιο των προεδριών του σε όλη τη χώρα για την καμπάνια εγγραφής νέων μελών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Αλέξης Τσίπρας θα περιοδεύσει σε οριστιά δημότυχο σουφλί, ενώ θα έχει επαφές και συναντήσεις με φορείς και πολίτες. Και το μεγάλο ραντεβού θα δοθεί το απόγευμα της Δευτέρα στην Αλεξανδρούπολη, όπου εκεί θα πραγματοποιήσει ομιλία αλλά και συζήτηση με τους πολίτες σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης.